Καλησπερίζω όλα τα αγαπητά μέλη του εξονίου, όλες τις φίλες, τους φίλους και τους λάτρεις του μυστηρίου, του παράδοξου και ακόμα πιο συγκεκριμένα σήμερα όλους αυτούς που αγαπούν την έρευνα γύρω από την εξωγήνη ζωή. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα θα πάμε να δούμε ένα θέμα για το οποίο οι περισσότεροι έχουν άγνοια, δεν το γνωρίζουνε. Μιλάμε για ένα σχεδόν απαγορευμένο ντοκιμαντέρ που είχε δημιουργήσει η Disney κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 που αφορούσε τους εξωγήινους και είχε προβληθεί μόνο μία φορά. Ήταν Μάρτιος του 1995 φίλες και φίλοι όταν η Walt Disney Television έπαιξε στην τηλεόραση τον ήπα. Ένα πολύ διαφωτιστικό και μυστηριώδες ντοκιμαντέρ για τα UFO με τίτλο Alien Encounters from New Tomorrowland προβλήθηκε μόνο μία φορά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε σταθμούς μόνο σε πέντε πολιτείες. Αυτό το εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα δεδομένα της Walt Disney οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζει καταγραφές UFOs ...και γενικά τις εξωγήινες επισκέψεις στον πλανήτη μας ως κύριο θέμα. Σύμφωνα με την Walt Disney, το ντοκιμαντέρ αυτό... ...είναι απλά μια προώθηση της θεματικής περιοχής New Tomorrowland της Disney... ...και συγκεκριμένα η νέα Alien Encounters βόλτα με πολλά εφέ για το κοινό. Αυτό έχει συμβεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 και θεωρήθηκε για τα δεδομένα της εποχής τρομερή υπέρβαση κυρίως λόγω της υψηλής εμπειρίας του κοινού μέσω πολύπλοκων φωτορυθμικών και ακουστικών συσκευών σε συνθήκες απόλυτου σκότους. Φυσικά υπήρχε και η απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 12 ετών αλλά και ανθρώπων με καρδιακά προβλήματα. Τους προσέχανε αυτούς τους ανθρώπους τότε. Το εγχείρημα ωστόσο για άγνωστους λόγους ακυρώθηκε σχεδόν αμέσως. Το ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινάει στην εισαγωγή με ένα μικρό κομμάτι από τον διευθύνων σύμβουλο της Disney Michael Eisner θεωρεί ως δεδομένη την ύπαρξη των αγνώστων αντικειμένων και πως μια μεγάλη κυβερνητική συγκάλυψη κρύβεται πίσω από το όλο θέμα. Να λοιπόν φίλε και φίλοι που και η Disney είχε μπει σε αυτό το εντό εισαγωγικών παιχνίδι της αποκάλυψης να το πω έτσι του ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα έξω ήδη τις προηγούμενες δεκαετίες από 40-50 είχαν υπάρξει πάρα πολλές θεάσεις σε πολλά σημεία ε, του πλανήτη Είχε υπάρξει και η περίπτωση με τον εξωγήινο στο Ρόσουελ, Area 51 και όλα αυτά που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι στημένα μέσα στο στούντιο και είναι ψεύτικα τελείω κάποιοι πάλι πιστεύουν ότι ισχύουν όλα αυτά και να λοιπόν που και η Disney αρχίζει να φανερώνει κάποια πράγματα τη δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μάλιστα, ο Μάικ Λάισνερ, έκανε και την εξής δήλωση «Σε μία άκρος απόρριτη στρατιωτική εγκατάσταση κάπου στη ΣΥΠΑ κάποιοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει τα απομεινάρια εξωγήινου σκάφους που μυστηριωδώς έπεσε στη γη και ο Κάποιο διάστημα αργότερα ανέβηκε στον διαδικτυακό τόπο Reddit το βίντεο με αντιγραφή από VHS του περίφημου ντοκιμαντέρ με τίτλο Alien Encounters from New Tomorrowland το οποίο έπαιξε ελάχιστα στη ΣΥΠΑ και γενικά αποτελεί για τους γιουεφολόγους, ουφολόγους στα ελληνικά κόκκινο πανί. Βρέθηκε όμως αυτό το βίντεο και θα σας το παρουσιάσουμε παρακάτω ε, εννοείται θα σας το δώσω σε link στην περιγραφή από κάτω, είναι γύρω στα 43 λεπτά, εκεί πέρα μέσα. Ε, δυστυχώς δεν υπάρχει με ελληνικού υπότιτλους, όσοι λοιπόν γνωρίζουν αγγλικά μπορούν να το δούνε, να πάρουν κάποιες πληροφορίες, να πάρουν κάποιες ιδέες. Όπως έχω πει και άλλη φορά, για όποιον δεν γνωρίζει Αγγλικά ή γνωρίζει ελάχιστα Αγγλικά, καλό είναι να το δει με κάποιο άλλο πρόσωπο που γνωρίζει περισσότερο την Αγγλική γλώσσα. Αξίζει πιστεύω. Βρέθηκε, υπάρχει ήταν στο διαδικτυακό τόπο Reddit, πλέον το ανεβάσανε και στο YouTube, αλλά τότε φίλες και φίλοι, ήταν σχεδόν απαγορευμένο, είχε παιχτεί μια φορά ή πάρα πολύ ελάχιστα. Να σημειώσουμε ότι το ντοκιμαντέρ έχει τρομερό ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μας αποτελεί αυθεντικό υλικό. Κάποιοι την ονομάζουν στο διαδίκτυο ακόμα και απαγορευμένη ταινία, ενώ κάποιοι άλλοι χαμένοι, διότι μέχρι να ανέβει στο Reddit, σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, αρκετά χρόνια αργότερα από την ξαφνική προβολή της, το 1995, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 90, κανείς δεν την είχε δει. Με τις φήμες φυσικά και τις συνωμοσιολογίες να παίρνουν φωτιά. Δείτε λοιπόν φίλες και φίλοι το επίμαχο ντοκιμαντέρ, ντοκιουμένταρι της Disney, Lost Walt Disney UFO Documentary, Αφήστε μας εννοείτε τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας γύρω σε αυτό το, το, θέμα που φαίνεται για κάποια χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια, να είχε αποκρυφτεί, κάποιοι να το είχαν αποκρύψει, να το, για κάποιους λόγους. Είπαμε φίλε και φίλοι, το θέμα των, των εξωγήινων, της εξωγήινης ζωής γενικά, έχει πάρα πολλούς φαν έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές είναι ένα περίεργο ευαίσθητο λίγο κομμάτι υπάρχουν οι άνθρωποι που απόλυτα σεβαστά έχουν απόλυτη πίστη προσήλωση στη θρησκεία στο θρησκευτικό πιστεύω καλά κάνουν δικαίωμα τους είναι σεβαστά όλα τα, τα πιστεύω και όλες οι οπτικές και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή όπως την παρουσιάζουν ή στο Hollywood ή όπως πιστεύουν κάποιοι, δηλαδή τα πράσινα ανθρωπάκια ή υπό οποιασδήποτε μορφής πλάσματα, τα οποία μας επισκέπτονται με σκάφη, πιστεύουν ότι είναι απλά δαίμονες, ε, κάποιες οντότητες. Υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν ότι δεν είναι πλάσματα που κατοικούν σε αυτόν εδώ τον κόσμο χώρο, στο διάστημα που ζούμε, στο γαλαξία μας ή σε κάποιον άλλο γαλαξία είναι εξωδιαστατικές οντότητες που υλοποιούνται σε αυτόν εδώ το χώρο. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί που θεωρούν ότι φυσικά και υπάρχει εξωγήινη ζωή όχι μόνο στο δικό μας σύμπαν αλλά και στο δικό μας γαλαξία θεωρούν ότι δεν γίνεται μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη να μην υπάρχει τίποτα άλλο και μόνο εμείς, είναι τουλάχιστον εγωιστικό. Βασικά έχω εκφράσει τις θέσεις μου και εγώ ο ίδιος για τον εαυτό μου και εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ πιθανόν ε, και μέσα στο γαλαξία μας ή σε κάποιο άλλο γαλαξία να υπάρχει υπό κάποια μορφή είτε πιο εξελιγμένη από μας είτε λιγότερο εξελιγμένη ε, εξωγήνη ζωή, εξωγήνη μορφή ζωής, αυτό για μένα τουλάχιστον δεν αναιρεί τα πιστεύω μου, θρησκευτικά πιστεύω και την πνευματικότητα μου. Για μένα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, ας δούμε όλοι το αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε για αυτό το θέματάκι μοιραστείτε το, κάντε share, κάντε like αν θέλετε φίλες και φίλοι στα βίντεό μας για να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια γιατί με τα like αυξάνονται οι πιθανότητες κάποιοι που ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα να βρίσκουν τα βίντεο αυτά στην στη πλατφόρμα, στο YouTube. Λοιπόν, κάντε και την εγγραφή σας φυσικά στο κανάλι και όπως κάθε μέρα πιστεί εδώ πέρα στα ραντεβού μας, θα τα λέμε. Να είστε όλοι καλά φίλε και φίλοι.